Νέα προθεσμία για την Πέμπτη προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού. Ζήτησε, πώς θα μας πει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, και έλαβε πριν από λίγο ο ποδοσφαιριστής Ρούμπεν Σεμέδο, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει πως πίσω από την καταγγελία, Γιώργο, βρίσκονται οικονομικές επιδιώξεις. Εύα, μάλιστα, ξέσπασε αποχωρώντας από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο αμυντικός του Ολυμπιακού, επιμένοντας στην αθωότητά του. Να πούμε ότι στα χέρια της ανακρίτριας βρίσκεται από σήμερα και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, την οποία υπευλήθη η 17χρονη κοπέλα το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από αντίστοιχη παραγγελία που είχε γίνει. Ο Νέλσον Σεμέδο, λοιπόν, μέσω του δικηγόρου του, συνεχίζει να επιμένει ότι όλα έγιναν με τη συνένεση της 17χρονης. Ισχυρίζεται, μάλιστα, ο δικηγόρος του ότι υπήρχαν και κάποια μηνύματα τα οποία ανταλλάξαν για να βρεθούν και αργότερα μετά το συμβάν. Αυτό αναμένεται να διαπιστωθεί τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, να πούμε ότι όσον αφορά και τα όσα υποστηρίζει η κοπέλα, αυτή φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκαν, αυτό είπε τουλάχιστον στις αρχές, την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόταν λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και την βίασαν σε διαφορετικό χρόνο τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και ο 40χρονος καλλιτεχνικός μάνατζερ, ο οποίος και αυτός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί της Παρασκευής, Εύα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή πριν από λίγο. Yes,